Αρχάγγελου και από εκεί μετά ανατολικά για να φτάσουμε στο βορρά που είναι η πρωτεύουσα. Στα δεξιά σας βλέπετε τη Φασοπούλα. Υπάρχουν τέσσερα κατοίκητα νησιά γύρω από τη Θάσο. Η Θασοπούλα είναι το μεγαλύτερο από αυτά. Απέχει 3 μίλια από το λιμάνι της Θάσου και 3 μίλια ακριβώς από το λιμάνι της Κεραμωτής. Είναι στη μέση της διαδρομής και είναι βοσκότοπος. Πολύ συχνά οι βοσκοί από εδώ φορτώνουν στις βάρκες, στα καΐκια τα πρόβατα και τα πάνε στη Θασοπούλα για να βοσκήσουν και επίσης πολύ συχνά οι οικολόγοι ρίχνουν πάνω φίδια εκεί για να αναπαραχθούν. Λοιπόν, από εδώ που βρισκόμαστε τώρα θέλουμε περίπου μία ώρα για να φτάσουμε στο μοναστήρι του Αρχάγγελου. Η διαδρομή είναι συνεχόμενη. Ο δρόμος που χρησιμοποιούμε είναι ο περιμετρικός δρόμος της Θάσου. Με αυτόν τον δρόμο μπορούμε να κάνουμε γύρω, ολόκληρο γύρω του νησιού, να δούμε όσα χωριά είναι πάνω στον δρόμο, τα παραθεριστικά χωριά της Θάσου κυρίως. Και μερικά ορεινά χωριά, δεν φαίνονται όλα από αυτόν τον κεντρικό δρόμο. Όταν χτίστηκαν τα ορεινά χωριά της Θάσου, οι κάτοικοι εδώ υπέφεραν από πειρατικές επιδρομές και αποφάσισαν να τα χτίσουν σε μέρη δύσβατα και μέρη που δεν ήταν ορατά από τη θάλασσα, έτσι ώστε να προστατεύονται φυσικά όταν έρχονταν οι πειρατές, να μην μπορούσαν να τα δουν από την θάλασσα και έτσι να μπορέσουν οι κάτοικοι να προστατεύσουν τις περιουσίες τους. Σε πολλές περιπτώσεις, βέβαια, πολλά από αυτά τα χωριά καταστράφηκαν ολοκληρωτικά από τους πειρατές και ξαναχτίστηκαν σε άλλες θέσεις. Θα δούμε μερικά από αυτά πηγαίνοντας προς τα κάτω. Από αυτή τη δυτική πλευρά μπορούμε να δούμε επίσης απέναντι την Καβάλα. Περάσατε χθες από την Καβάλα. Να σας πω λίγα λόγια για την ιστορία της πόλης. Μάλλον δεν είπατε έτσι, δεν είπατε. Όχι. Δεν πείτε. Λοιπόν, η Καβάλα όπως τη βλέπετε είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στο όρος σύμβολο. Χτίστηκε στα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. από απίκους της Θάσου. Θάση. Αποφάσισαν να πάνε απέναντι για να εκμεταλλευτούν την ενδοχώρα, να αρχίσουν να έχουν πρόσβαση προς τα ορυχεία, στα μεταλλεία χρυσού του Παγκαίου. Ίδρυσαν την αρχαία πόλη που λεγόταν τότε Νεάπολη και ήταν χτισμένη πάνω στην κορυφή ενός λόφου για να είναι φυσικά προστατευμένη. Αργότερα οι κάτοικοι άρχισαν να κατεβαίνουν προς τα κάτω μέχρι που έφτασαν στη θάλασσα και κάθε φορά που έχτιζαν ένα καινούργιο τμήμα της πόλης έχτιζαν και τείχη. Τα τείχη της αρχαίας πόλης της Νεάπολης έφταναν σε μήκος τα 4 χιλιόμετρα και ήταν χτισμένα όλα με μεγάλες πλάκες μαρμάρου. Υπήρχε μάρμαρο άφθονο στην περιοχή και αρχαία λατομεία. Το 340 π.Χ. η αρχαία Νεάπολη μετατράπηκε στο επίνιο των Φιλίππων. Οι Φίλιππες χτίστηκαν το 356 π.Χ. από τον βασιλιά Φίλιππο το δεύτερο και ο ίδιος ο Φίλιππος μετέτρεψε την αρχαία Νεάπολη στο επίνιο των Φιλίππων. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για διάφορες εξαγωγές των τοπικών προϊόντων. Στη βεδιάδα των Φιλίππων εκεί την εποχή καλλιεργούσαν κυρίως σιτηρά, ελιές και σίκα και έπρεπε κάπως να τα εξάγουν. Έτσι το λιμάνι της Καβάλας, 15 χιλιόμετρα είναι η Φιλίππη από την Καβάλα, τους άνοιξε το δρόμο για τις εξαγωγές και σε πάρα πολλά ναυάγια στη Μεσόγειο έχουν βρεθεί πιθάρια που έγιναν στους Φιλίππους με τα διάφορα τοπικά προϊόντα όταν τα χρησιμοποιούσαν για να εξάγουν τα διάφορα εκεί από την περιοχή. Από το 340 π.Χ. και μετά η αρχαία Νεάπολη αποτελεί τμήμα της αρχαίας Μακεδονίας, μέχρι τότε ήταν Θράκη, γιατί και η Θάσος ανήκε στη Θράκη κατά την αρχαιότητα και από εκεί και πέρα λόγω της θέσης της, έτσι όπως είναι χτισμένη σε κομβικό σημείο, ενώνοντας την Ανατολή με την Δύση, είχε τεράστια ανάπτυξη. Από τα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. και μετά καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους. Και ως τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν οι κάτοικοι χρησιμοποιούν το όνομα της αρχαίας Νεάπολης. Από τον 9ο αιώνα και μετά μέχρι το 14ο χρησιμοποιούν το όνομα της Χριστούπολης. Το όνομα Χριστούπολη δεν το έχουμε τυχαία στην Καβάλα. Είναι λόγω της
επίσκεψης του Αποστόλου Παύλου εκεί το 49 μετά Χριστόν. Ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Τιμόθεο και τον Σίλα επισκέφτηκαν την Καβάλα το 49 μετά Χριστόν, αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της αρχαίας Νεάπολης και από εκεί ακολούθησαν την αρχαία Εγνατία Οδό που οδηγούσε στους Φιλίππους. Εκεί μίλησε για τον χριστιανισμό πρώτη φορά στην Ευρώπη και επίσης στους Φιλίππους βάφτισε ο Απόστολος Παύλος την πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, τη Λιδία.